Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο της τρέλας. Και όχι καμιά απλή τρέλας, μιλάμε τώρα για την πολυσημπαντική τρέλα της Marvel. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία που ήρθε για να ρίξει λίγη σκοτεινιά στο ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Και η λέξη κλειδί εδώ πέρα για όποιον δεν το κατάλαβε είναι το λίγη. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο και θα διασκεδάσουμε αλλά και θα μάθουμε πολύ ωραία πραγματάκια σχολιάζοντας την ταινία Doctor Strange Multiverse of Madness. Όπως πάντα, επειδή το επεισόδιο θα είναι μπαμπάτσικο, πάρτε μαζί τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά, αλλά προσοχή δεθείτε καλά γιατί που και που θα κάνουμε πολύ σημαντικές τσάρκες. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πάτοντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτησε το κουμπάκι της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται. Ξεκινάμε! Η ταινία λοιπόν μας λέει καλημέρα και μας δείχνει έναν εναλλακτικό Doctor Strange, και πιο συγκεκριμένα αυτός εδώ είναι ο Defender Doctor Strange, ο οποίος για sidekick του έχει την America Chavez. Αυτό το όνομα, παιδιά, άνετα θα μπορούσε να το έχει και Latin pop τραγουδίστρια. Και τρέχουνε μαζί για να σωθούν, παιδιά, από ένα αποκριάτικο τέρας, να υποθέσω. Εάν κρίνω δηλαδή από τις κορδέλες από τις οποίες αποτελείται. Και δεν τρέχουν απλά για να σωθούν, τρέχουν για να φτάσουν σε ένα βιβλίο το οποίο λέει θα τους βοηθήσει για να κερδίσουν αυτό το τέρας. Ενδιαφέρον. Φω, μπράβο ρε παικταρά Strange. Λοιπόν, Αμερικά, πήδα γρήγορα απέναντι να πάρεις το βιβλίο να τελειώνουμε. It's too strong. I can't hold it. Ρε, Τσάβες, άντε βρε κορίτσι μου, κουνήσου, πήδα απέναντι να τελειώνουμε. I'm so sorry. Ναι, τι, αφού τόση ώρα δεν κουνάς τα ποδάρια σου, ο άνθρωπος κατέφυγε στην έσχατη λύση, τι να κάνει. Θέλω να κρατήσετε τα λόγια που μόλις είπε ο δόκτορας. Όσα πρόλαβε τουλάχιστον να πει. Το τέρας λοιπόν, σαν άλλο κρεβάτι του προκρούστη, τραβάει από τα άκρα την Αμέρικα Τσάβες, η οποία έχει χεστεί από το φόβο της και αντί για κλανιές, αμολάει πύλες σε άλλα σύμπαντα. Πάρτε ωραίο, κλασικό, σαμρεϊμικό, transition, περιστροφικό με το καλημέρα για να γουστάρουμε, ρε! Πρέπει να αναφέρω εδώ για όποιον δεν το γνωρίζει ότι το Multiverse of Madness το έχει σκηνοθετήσει ο Sam Raimi, ο ίδιος σκηνοθέτης δηλαδή που έχει σκηνοθετήσει και την πρώτη τριλογία Spider-Man. Ξέρετε, αυτή με τον καλύτερο Spider-Man όλων των εποχών. Τι! Δεν έπρεπε να το πω αυτό! Θέλω λίγο πριν προχωρήσουμε να αναλύσουμε την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκουμε τον Dr. Strange σε αυτήν την ταινία. Ο δόκτορας λοιπόν μέχρι τώρα έχει χάσει τα χέρια του. Έχει αλλάξει καριέρα και από νευροχειρούργος έχει γίνει μάστερ των μυστικιστικών δυνάμεων. Έχει παλέψει με τον Thanos. Έχει εξαφανιστεί για 5 χρόνια μαζί με το υπόλοιπο μισό σύμπαν λόγω του snap του Thanos. Έχει ξαναπαλέψει με τον Thanos. Έχει βρεθεί σε μια κατάσταση πολυσύμπαν, ανοίξαμε και σε περιμένουμε στο No Way Home. Και τώρα, μετά από όλα αυτά που σας είπα, ο δόκτορας καλείται να επιστρέψει στην απλή πραγματικότητα. Πολύ ωραία θα πάει αυτό. The best surgeon and the best superhero. But you still didn't get the girl. Ω, τι του είπε ο μακρινός ξάδερφος του Joaquin Phoenix. Αν και στο ο καλύτερος σούπερ ήρωας, διαφωνώ. Αλλά οκ, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί τώρα. Βάλε ένα Strange ένα ποτάκι να ευθυμίσουμε. Glass of red, please. Εντάξει, λίγο νερωμένο, αλλά ό,τι τσάμπα καλό είναι. Τέλος πάντων, το λοιπόν. Στην ταινία μας, η Κριστίν, η αγαπημένη του δόκτορα Κριστίν, μετά από τα 5 χρόνια απουσίας του δόκτορα, αλλά και επειδή έχει κάλο στον εγκέφαλο ο άνθρωπος, παντρεύεται άλλον. Γιατί τώρα, παιδιά, κακά τα ψέματα, με ό,τι και να πραγματεύεται μία ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται και ένα love story. Και εδώ σου λέει, ευκαιρία είναι. Γιατί να μην το κάνουμε πολύ σημαντικό love story. There's Charlie. It's embarrassing, but he's a big fan. So. Τι, ο άντρας της Κριστίν ξέρει ότι ο Dr. Strange είναι πρώην της και είναι μεγάλος φαν. Καλά παιδιά, εντάξει, αυτά μόνο στις ταινίες. Στην πραγματικότητα, ούτε καλεσμένος στο γάμο δεν θα ήταν, να ξέρετε. Όπως τώρα παιδιά, θέλω την προσοχή σας, γιατί ο δόκτορας θα παραδώσει μαθήματα για το πώς να μην δείχνεις την πρώην σου ότι τη θες ακόμη. Truly, I'm just glad that you're happy. Are you? I'm happy.
Ναι, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πιστικό αυτό, ρε Στρέιτς, αλλά δεν πειράζει, μωρέ. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τουλάχιστον ξέρεις να κάνεις θεαματικές εξόδους. Αχ, μας το κέρασε ο Σαμ, μας το κέρασε! Πάρτε κερασμένα Spider-Man Movie Vibes για να γουστάρετε την πέτσα σας. Γιατί εδώ και η κινηματογράφηση αλλά και το soundtrack Spider-Manίζουν. Πού να κρυφτώ για να σωθώ από ένα αόρατο τέρας που με κυνηγάει? Απά να πω μέσα σε ένα λεωφορείο. Ωπα ρε! Χταποδάρα είναι αυτή. Παιδιά, αυτό πρέπει να μην πεθαίνει με τίποτα, ε! Εδώ το απλό χταπόδι το χτυπάνε 18 ώρες σε ένα βράχο για να πεθάνει. Φανταστείτε αυτό εδώ. Α, και να ξέρετε ότι στη Marvel και τα χταπόδια έχουν όνομα, ε! Αυτός εδώ είναι ο Gargantos. Ναι, και εννοείται ότι μέσα στο λεωφορείο θα είναι μόνο η Αμέρικα Τσάβες. Ποιος άλλος θα μένει εκεί μέσα? Οι υπόλοιποι είχαν μυαλό και έτρεξαν να ζωθούν. Πάντως, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, φοβερό ξόρκι για συνεργιατζή αυτό, έτσι. Α. Do I know you? Μήπως να τη ρωτούσες πιο μετά, γιατί τώρα έχεις ένα τεράστιο χταπόδι μπροστά σου? Πάρτα τώρα κι εσύ! Παιδιά, έτσι θα κάνω κι εγώ από εδώ και πέρα, όταν κάποιος πετάγεται στη μέση της ταινίας στο σινεμά για να πει και καλά αστείο. Πάνε φάκτε, η πόλη της Νέας Υόρκης που βλέπετε εδώ πέρα, αλλά και θα δείτε και πιο μετά στις εναλλακτικές πραγματικότητες, έχει κατασκευαστεί από την αρχή. Και κατασκευάστηκε στην Αγγλία, γιατί λόγω του COVID δεν μπορούσε το συνεργείο να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης. Χασμουριτό, ματιασμένο θα είναι το καημένο, μωρέ, γι' αυτό έχει τέτοια νεύρα. Κάτσε να πάρω μια θεία μου που ξέρει το καλό το σπέλ με το λάδι. Wong, παιχταρά! Παιδιά, πολύ συμπαθητικός χαρακτήρας ο Wong. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας σε αυτό. You're welcome. You know, it's ancient custom to bow in the presence of the Sorcerer Supreme. Εσείς, τι κάνετε? Αφήστε το κουβεντολόι. Ένα τεράστιο χταπόδι κυνηγάει μια μικρή κοπελίτσα. Σοβαρευτείτε! Συγγνώμη, εντάξει, δεν θέλω να επεμβαίνω στη δουλειά σας, αλλά από όλα αυτά που μπορείτε να σαμονάρετε, το καλύτερο που σκεφτήκατε ήταν αλυσίδες. Ρε, εσείς τον Gargantos έχετε μπροστά σας, όχι το Σκουμπιντού. Απίστευτο, τους τράβηξε πάνω. Μ' αρέσει που λίγο πριν ο άλλος ο κεφτές έδελε και υπόκληση. Ρε, τραβήξε τους, σας λέω, ένα ξεμάτιασμα να ρεμίσει το ζωντανό. Όχι ρε, δεν εννοούσα αυτό. Τέλος πάντων, και έτσι έγινε η δουλειά. Και τώρα όλα τα ουζερί της Νέας Υόρκης θα έχουν στο μενού χταπόδι για την επόμενη διετία. Μπράβο! Πολύ ωραία ευκαιρία, παιδιά, εδώ πέρα να εξηγήσουμε το πολύ έξυπνο κόνσεπτ της ταινίας μας. Τα όνειρα, λοιπόν, παιδιά, στο MCU δεν είναι απλά όνειρα, αλλά είναι παράθυρα στο πολυσύμπαν. Στην ουσία, βλέπεις έναν εναλλακτικό εαυτό σου σε ένα άλλο σύμπαν να κάνει πράγματα που όντως συμβαίνουν. Δεν είναι φανταστικά? Πάρα μα πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν θυμάμαι αν προέρχεται από τα κόμικ, αλλά από όπου και αν προέρχεται, παιδιά, είναι εκπληκτική ιδέα. Και μπράβο σας. We have experience of the multiverse most recently. There was an incident with Spider-Man. What man? Καλώς τα παιδιά. Στάκα, λίγο να εξηγήσω. Να εξηγήσω αυτό που με ρωτάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Instagram, ότι γιατί Θωμά ο Dr. Strange θυμάται τον Spider-Man, ενώ κανονικά από τα γεγονότα του No Way Home θα έπρεπε να μην τον θυμάται. Το λοιπόν, στο No Way Home γίνονται δύο ξόρκια. Το πρώτο και αποτυχημένο που θα έσβηνε από τη μνήμη του κόσμου ότι ο Peter Parker είναι ο Spider-Man, και το δεύτερο που θα έσβηνε εντελώς από τη μνήμη του κόσμου την ύπαρξη του Peter Parker. Άρα λοιπόν, ναι μεν, ο Dr. Strange γνωρίζει, θυμάται μάλλον, τα γεγονότα που έγιναν στο No Way Home, γνωρίζει, θυμάται πάλι μάλλον, ότι υπάρχει Spider-Man, όμως δεν ξέρει καθόλου για την ύπαρξη του Peter Parker. Δεν ξέρει δηλαδή ότι ο Peter Parker είναι ο Spider-Man. Αυτό θα το μάθει εάν ποτέ συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Που θα συναντηθούν δηλαδή, αλλά τότε μόνο. Είμαστε okay τώρα. Α, ευχαριστώ, δόκτωρα. Προχωράμε. Why was that octopus trying to eat you? It's like a henchman who works for a demon. All we knew is that they wanted to take my power for themselves. Άρα δηλαδή το τέρας ήθελε να κλέψει τις δυνάμεις της Αμέρικα Τσάβες για λογαριασμό ενός δαίμονα. Κοιτάξτε, delivery σουβλάκια έχω ακούσει. Delivery καφέ έχω ακούσει. Delivery super δυνάμεις
Πρώτη φορά που. You can travel the multiverse. You can physically move from one universe to another. Mm. What? How? Εντάξει ρε λεβέντες, τι τρελαθήκατε έτσι, αφού και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό με το Sling Ring. Τι, τι λέω, ορίστε. Mastery of the Sling Ring is essential to the mystic arts. They allow us to travel throughout the multiverse. Marvel μου γλυκιά, βάζουμε τους σεναριογράφους να δουν και καμιά προηγούμενη ταινία πριν χώσουν ένα καινούριο χαρακτήρα μέσα στο σύμπαν, ε. Μπράβο το κορίτσι. That was a fight in my dream. That wasn't a dream. Prove it. Να πούμε εδώ ότι πέραν του MCU, ρε παιδί μου, η Αμέρικα Τσάβες γενικά είναι νέα στο κουρμπέτι της Marvel, αφού πρωτοεμφανίστηκε σε μια limited σειρά comic μόλις το 2011. Και εκτός από το να μεταφέρεται μέσα στο πολυσύμπαν, στα comic έχει τη δυνατότητα επίσης και να πετάει, αλλά και να μεταφέρεται πίσω και μπρος στο χρόνο. Και ξέρετε, έχει και τα γνωστά super δύναμη, ταχύτητα, αντοχή κτλ. Κτλ. What do we do with him? Εντάξει, τόσο έχει κάνει ο δόκτωρας. Τι δεν είχε κάνει, να θάψει τον ίδιο του τον εαυτό. Τσεκ! Και τη δείχνω αυτή τη λεπτομέρεια γιατί είναι πολύ χρήσιμη για τη συνέχεια. Rooms. This isn't sorcery, it's witchcraft. Μαγκανία! Στα όριστα γραβούνα, ξορκισμένη στον απήγανα. Και μόλις, παιδιά, η ταινία μας απέκτησε μία άλλη ομορφιά, μία άλλη γοητεία, ένα άλλο vibe, παιδί μου, θα έλεγε κάποιος ότι ομόρφινε απότομα. Τώρα, συγγνώμη για αυτό που θα πω για τα παιδάκια, ρε παιδιά, αλλά πιο αχώνευτα παιδάκια δεν έχω δει στη ζωή μου. Ειδικά αυτό το ένα, με το μακρύ μαλλί. Άπαπα. Τι, τι λες βρασκασμένο, λες όχι στην Elizabeth Olsen. You can tuck me in, mom. Και εμένα, Elizabeth, και εμένα, μπορείς να με σκεπάσεις όποτε θες, ε. The family is forever. Και τώρα, πολύ ωραία και όμορφα, ξέρουμε ότι το όνειρο που είδε η Wanda δεν είναι όνειρο, αλλά μία εναλλακτική πραγματικότητα. Ωραίο, ορθόδοξο, σωστό σετάρισμα. Apples, right? Eventually. Πάνε φάκτε 2! Οι ανθισμένες μιλιές που βλέπετε σε αυτή τη σκηνή είναι μεν αληθινές μιλιές, αλλά δεν είναι πραγματικά ανθισμένες. Αφού λόγω κακοκαιρίας άργησαν να ανθίσουν οι μιλιές στην Αγγλία, οπότε τι έκαναν οι θεότρελοι? Πήγαν και πρόσθεσαν κλαδάκι-κλαδάκι ανθισμένα κλαδιά από κανονικές μιλιές για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Απίστευτο. Αυτό ακριβώς κάνουν οι ωραίοι, οι κλασικοί, οι σκληροπυρηνικοί, οι σκηνοθέτες. Όπου μπορούν να αποφύγουν τα CGI και τα green screen, τα αποφεύγουν. Γιατί? Γιατί σαν το πραγματικό δεν έχει. We found a girl who can somehow travel across it, but she's being pursued. Και τώρα, παιδιά, θα κάνουμε κάτι που κανονικά θα έπρεπε να το κάνει ο δόκτωρας. Θα σκεφτούμε δηλαδή εμείς για εκείνον σε τι κατάσταση βρίσκουμε αυτή τη στιγμή τη Wanda. Η Wanda, λοιπόν, έχει χάσει άντρα και αδερφό, και μάλιστα τον άντρα δύο φορές κιόλας. Εκ των οποίων δύο, τη μία υποχρεώθηκε να τον σκοτώσει η ίδια. Στα καπάκια υποδουλώνει μία ολόκληρη πόλη με μαγεία, όπως επίσης με μαγεία αναστέλει τον Vision, αλλά και δημιουργεί τα δύο της παιδιά, αυτά που είδαμε πριν λίγο. Και στο τέλος ρουφάει όλη τη σκοτεινή δύναμη της Agnes, της Villain δηλαδή του WandaVision, της σειράς WandaVision, πριν ελευθερώσει το Westview. Μιλάμε τώρα, δόκτωρα, για την τέλεια περίπτωση ανθρώπου εμπιστοσύνης, ε! Όχι, μπράβο! Δηλαδή, πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να σε κάνω πιο βλαμμένο από ό,τι στο No Way Home, αλλά τελικά έκανα λάθος. Όχι, κοίτα να δεις που τελικά η Wanda ήταν κακιά! Ποιος το περίμενε! Αυτά παθαίνεις αν δεν βλέπεις τις σειρές της Marvel, κύριε δόκτωρα περίεργε! Και εσύ και οι υπόλοιποι δηλαδή που πήγαν στο σινεμά να δουν τον Doctor Strange χωρίς να έχουν δει τη σειρά WandaVision και κοιτούσαν την οθόνη σαν χάνει. Και έρχεται εδώ ο Θωμάς να ρωτήσει, κυρίες και κύριοι. Είναι σωστό από εδώ και πέρα οι ταινίες της Marvel να παίρνουν ως δεδομένο ότι έχουμε δει τις σειρές της Marvel και να παραβλέπουν να σετάρουν πράγματα τα οποία δανείζονται από εκεί? Για γράφτε μου κάτω στα σχόλια. Η δική μου άποψη πάντως είναι πως το δίκιο βρίσκεται κάπου στη μέση, παιδιά. Δηλαδή, ούτε γίνεται να μην δανείζονται οι νέες ταινίες πράγματα από τις σειρές του MCU because that's the point of MCU, αλλά δεν επιτρέπεται και να τα πετάνε έτσι απότομα σε κάποιον που πήγε και πλήρωσε 8 πλάς ευρώ για να δει μια ταινία. Γιατί αυτό ακριβώς έγινε και το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί πήγα δύο φορές και είδα την ταινία και τις δύο φορές υπήρχε κόσμος που δεν καταλάβαινε γιατί η Wanda ξαφνικά
έγινε κακιά. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα τρελό. Ένα flashback ήθελε, το έχετε κάνει σε άλλες και άλλες ταινίες που δεν χρειαζόταν κιόλας. Εδώ που χρειαζόταν, δεν το κάνατε. Πόσο θα σας έπαιρνε, 2 λεπτά για να δείξετε το τι έγινε στο WandaVision. The Darkhold only showed me the truth. Everything I lost can be mine again. Οπότε, όπως θα καταλάβατε, η Wanda από εδώ και πέρα θα είναι σε μια κατάσταση. Γιατί εγώ ένα πράγμα θα ρωτάω παντού και πάντα. Πότε θα γίνω μάνα! Αυτό. Και έρχεται τώρα ο Θωμάς και πάλι να ρωτήσει. I'm going to leave this reality and go to one where I can be with my children. Μα ωραία. Wanda μου γλυκιά, θες τα παιδιά σου πίσω. Θες να πας δηλαδή σε ένα άλλο σύμπαν που υπάρχουν κανονικά. Τέλος πάντων, ηλίθιο είναι, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό τώρα. Γιατί να θες να πάρεις τις δυνάμεις της Αμέρικα Τσάβες και να τις σκοτώσεις δηλαδή και δεν τις λες απλά να σε πάει στο κολοσύμπαν που θες να πας. Και αυτή την ερώτηση δεν την έκανα καθόλου τυχαία. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. She's a supernatural being. Her sacrifice would be for the greater good. Όπα, δεύτερη φορά που ακούγεται η ίδια φράση στην ταινία μας και κρατήστε τη γιατί θα χρειαστεί στη συνέχεια, σας λέω. Is it the one you used when you gave Thanos the time stone? Τι, μπορεί Wanda, το έχεις χάσει εντελώς, τι λες? You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. That doesn't seem fair. Ρε, ποιος παρεύει τους κανόνες. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το Time Stone για να δει όλα τα πιθανά σενάρια ώστε να καταλήξει στο ότι η μοναδική λύση είναι να δώσει το Time Stone στον Thanos. Αυτό το deal έκανε εκείνη την ώρα με το Thanos, ότι αφήνεις τον Iron Man ζωντανό και εγώ σου δίνω το Time Stone. Και ο Iron Man ήταν και αυτός που στο τέλος έσωσε την ανθρωπότητα. Τώρα εντάξει, μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Μπορεί τώρα τον δόκτωρα να τον έχουν κάνει χαζούλη, αλλά μέχρι τότε ήταν πένα. Return to Comertage and prepare to hand over America Chavez by sundown. Αχ, αυτά τα τελεσίγραφα, πόσο τα γουστάρω, πόσο τα γουστάρω! And if we don't, then it won't be Wanda who comes for her. It will be the Scarlet Witch. Πήγαινε σπίτι του, λέει του δόκτωρε Wanda, και θα έρθω εγώ να πάρω αυτό που θέλω. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Εσύ επιλέγεις. Και εννοείται ότι μετά από το μεγάλο reveal του κακού της ταινίας μας θα έχουμε ωραίο σαμριμικό transition με blending fade in στην επόμενη σκηνή, η οποία επόμενη σκηνή είναι και πάρα πολύ σημαντική, παιδιά. Scarlet Witch, the being of unfathomable magic, and is prophesized to either rule or annihilate the cosmos. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, το σημερινό επεισόδιο θα έχει μια συγκεκριμένη ατάκα, η οποία θα είναι ένα τεταρτάκι ακόμη. Τι εννοώ? Θα δείτε στη συνέχεια. Comertage must now become a fortress. Εδώ λοιπόν έχουμε μία από τις πιο σημαντικές σκηνές της ταινίας μας. Είναι δηλαδή η σκηνή που ολόκληρο το Comertage ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το πιο δυνατό μαγικό όν και όχι μόνο σε ολόκληρο το σύμπαν. Και όχι μόνο. Και η προετοιμασία για αυτή τη μάχη, παιδιά, έχει διάρκεια μόλις 1 λεπτό. Συγκεκριμένα, ξεκινάει στο 25:30 και τελειώνει στο 26:40. Βάλανε και 10 δευτερόλεπτα και ήταν κυμπάριδες. Αντί η ταινία εδώ πέρα να χτίσει στο θεατή την αγωνία, να του δείξει τι διακυβεύεται εδώ, την βαρύτητα της κατάστασης, να δείξει τον φόβο, τον πανικό των μαθητών για το άγνωστο κακό που έρχεται προς αυτούς, τα ξεπετάει όλα μέσα σε 1 λεπτό, λες και είναι σειρά στο Star. All this for a child you met yesterday. Η ανάλογη σκηνή στην ταινία Lord of the Rings The Two Towers, που οι humans είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα orcs που έρχονται, ξέρετε πόσο διαρκεί? 1/2 ώρα! Εντάξει, εννοείται δεν συγκρίνω τις 2 ταινίες, γιατί απλά δεν συγκρίνονται, ούτε λέω ότι και εδώ χρειαζόταν 1/2 ώρα. Αλλά 5 λεπτάκια παραπάνω, ρε παιδί μου, 5 λεπτάκια εδώ και σε 2-3 άλλα σημεία μέσα στην ταινία και τα πράγματα, παιδιά, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Και ξέρω ότι γι' αυτό δεν φταίσαι εσύ, Sam Raimi. I blew a hole through the head of the man I loved, and it meant nothing. Άντε πάλι, στον Thor τα παραπονά σου, κυρία μου, στον Thor, που και άργησε να πάει στη μάχη και όταν πήγε δεν πήγε και για το κεφάλι του Thanos. Μην κοιτάς τώρα που το γυρίσει κωμικός για να το ξεχάσουμε. You have no idea just how reasonable I've been. Και παιδιά, πολλοί μπορεί να το κοροϊδεύουν αυτό που λέει εδώ η Wanda, αλλά για μένα έχει απόλυτο δίκιο. Όντως ήταν αρκετά λογική μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να είναι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρόλο που όλους εκεί πέρα τους έχει για την πλακάρα της, δεν επιλέγει για αυτόν τον δρόμο, αλλά τους προτείνει πρώτα την ανέμακτη λύση. Δεν θέλει να τους πειράξει. Το να τους πειράξει είναι η έσχατη λύση για αυτήν. That even now, what's about to happen? Τώρα όμως, ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην αναφέρω και το πόσο καλή ηθοποιός είναι η Ελίζα Μπεθόλσεν. This is me being
Γιατί εντάξει, λατρεύω και λατρεύουμε οι περισσότεροι τον Βενέδικτο γιατί είναι εκπληκτικός σε ό,τι και αν παίξει. Όμως, παιδιά, η Elizabeth Olsen τα τελευταία χρόνια, εκτός από το ότι ομορφαίνει συνεχώς, γίνεται και ακόμη πιο καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. Έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει γίνει μια εκπληκτική ηθοποιός. Μπράβο της. Ο δόκτωρας λοιπόν ρίχνει πόρτα στη Scarlet Witch και εκείνη βομβαρδίζει το Καμαρτάζ. Δηλαδή βρισκόμαστε στη στιγμή που ολόκληρο το Καμαρτάζ βρίσκεται αντιμέτωπο με τη Scarlet Witch. Ολόκληρο, εκτός από τον Dr. Strange και τον Wong δηλαδή που απλά κοιτάνε. Και επειδή η Scarlet Witch δεν μπορεί να διαπεράσει την αμυντική ασπίδα που έχουν κτίσει οι μάγοι του Καμαρτάζ, μπαίνει μέσα στο μυαλό του Ιμπραήμοβιτς και του Φάραμιρ από το Lord of the Rings. Πάλι καλά που το φώναξες, Wong, γιατί δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τίποτα, ρε. Με τα πολλά, η Wanda κάνει το Καμαρτάζ κλαμαρτάζ, αφού το βομβαρδίζει και το καταστρέφει ολόκληρο. Εξαϊλώνει έναν μαθητή που τόλμησε να ουρλιάξει την ώρα που προσγειώθηκε και τη χάλασε τη σκηνή. Περπατάει μέσα στα συντρίμια και ανάμεσα από τα καμένα πτώματα των μαθητών του Καμαρτάζ. Μη σας τα πολυλογώ. Μέσα σε 5 λεπτά, η Scarlet Witch έχει κάνει όσα δεν έχει κάνει ο Darth Vader σε 3 ταινίες και μία σειρά. Να σε καλά, ρε, δόκτωρα. Την φοβάσαι λοιπόν τώρα τη Scarlet Witch? Φυσικά και την φοβάσαι, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη θεωρώ το να βάλεις τη Scarlet Witch σε μια ταινία Doctor Strange πολύ μεγάλη σπατάλη. Γιατί αυτή η κακιά, ρε παιδιά, είναι επιπέδου Avengers και εδώ πέρα απλά παίζει, δεν έχει κάποιον αντάξιο αντίπαλο. Είναι σαν να έχεις βάλει παιδάκια του δημοτικού να παίξουν ξύλο με πρωταθλητές του kickboxing. Για τέτοια διαφορά μιλάμε. Και ξέρετε ποιος θέλει γι' αυτό, ε? My perspective was, why are we letting some other movie get the best villain ever? Γιατί βρε και αυτές σεναριογράφε πρέπει να έχει και αντάξιους ανταγωνιστές. Είναι σαν να πάει να βάλεις το Thanos μέσα σε ταινία Captain America και όχι στο Infinity War. Με ποιο θα παλέψει, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Ο Καεσίλους, ας πούμε, από το πρώτο Doctor Strange είναι ο ιδανικός κακός για μια τέτοια περίπτωση ταινίας. You want the girl, you'll have to go through me. Τι, σιγά το εμπόδιο. Ελά, τώρα βλέπετε τι έχετε κάνει, ρε παιδιά. Με αναγκάζετε και αντιδράω έτσι σε λόγια που λέω Βενέδικτος. Αν είναι δυνατόν. Και τι γίνεται εδώ, ο δόκτωρας εκεί κάνει ένα κόλπο στη Wanda βγαλμένο από Luna Park και την φυλακίζει μέσα σε κάτι καθρέφτες μόνο και μόνο για να βγάλει γούστο ο Sam Raimi. Και λέγοντας γούστα, εννοώ αναφορές σε παλαιότερες ταινίες του. Εντάξει ρε παιδιά, τα γουστάρουμε και αυτά, δεν λέμε όχι. Horror vibes, κυρίες και κύριοι, κερασμένα από έναν από τους masters αυτού του είδους. Η zombie Wanda βγαίνει μέσα από ένα κόγκ σπασμένη και ξανασυναρμολογείται μπροστά στους πρωταγωνιστές μας. Πώς θα βγεστείς πάνω σου μετά από αυτό, πώς? I'm a mother. Wanda, you have no children. Α, ναι ρε, Steven. Δεν έχω παιδιά τελικά. Αλλά εννοείται ότι η Wanda, η οποία τον έχει πάρει κλαρίνο εντελώς, επιμένει και θέλει να πάρει παιδιά από άλλο σύμπαν. Και να σας πω και κάτι. Το βρίσκω και λογικό. Γιατί και έχει τη δύναμη να το κάνει και ξέρει και τον τρόπο για να το κάνει, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει πίσω. Εντάξει, δεν γίνεται και όλοι οι σούπερ ήρωες να είναι καλοί. Κάποιοι από αυτούς θα πάρουν και το στραβό το δρόμο. Και η Wanda που παίζει με τους υπόλοιπους, εννοείται ότι ξεπατώνει για την πλακαρά της και τον Wong αλλά και τον Dr. Strange, βουτάει την Αμέρικα Τσάβες, προσπαθεί να τους ρουφήξει την ενέργεια και εκείνη επειδή χέζεται τα πάνω της, τι είπα ότι αμολάει. Και εδώ, guys, έχουμε τη μοναδική σκηνή της ταινίας που δικαιολογεί τον τίτλο της. Που όντως δηλαδή βλέπουμε την τρέλα του πολυσύμπαντος, γιατί στην υπόλοιπη ταινία, γενικά βασικά σε όλη την ταινία, θα πάμε το πολύ σε 3 σύμπαντα. Αυτά. Εδώ όμως, εάν μέτρησα σωστά βέβαια, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα περνάνε από 23 σύμπαντα. Το κάθε ένα με τη δική του σημασία, δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω, όμως δεν κάνει αυτά η συγκεκριμένη εκπομπή. Θέλω να δώσουμε την απαραίτητη βαρύτητα στην τρύπα στον μανδύα του Dr. Strange, κυρίες και κύριοι. Έχει πολύ μεγαλύτερη φαντασία από όσο φαντάζεστε.
κρατάμε και προχωράμε. Well, what about this universe's version of you? Maybe she could control her powers. Οπότε εδώ ο δόκτωρας, πολύ λογικά, λέει στην Αμέρικα Τσάβες ότι εφόσον εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις τις δυνάμεις σου, ο εναλλακτικός εαυτός σου σε αυτό το σύμπαν μπορεί να μπορεί να τις ελέγξει. Αλλά η Αμέρικα Τσάβες του λέει: This universe doesn't have a me. None of them do. Because I've looked. And because I never dream. Δεν υπάρχω, του λέει ρε. Δεν υπάρχω. Είμαι μόνο εγώ και καμία άλλη. Limited edition, πώς το λένε. Άρα, έρχεται ο Θωμάς λοιπόν εδώ και λέει: Η φράση που είπαν και ο Defender Dr. Strange στην αρχή της ταινίας, αλλά και η Wanda αργότερα. Her sacrifice would be for the greater good. Δεν έχει καμία βάση, διότι μιλάμε για ένα μοναδικό πολυσημαντικό on. Που εάν δεν υπάρχει, μπορεί να καταστραφεί ολόκληρη η ισορροπία του πολυσύμπαντος. Γιατί στην περίπτωση που κάποιος κατάφερνε να πάρει τη δύναμη της Τσάβες, αυτό αυτομάτως θα τον έκανε το αφεντικό στην πολυσυμπαντική φάση, κάτι που θα ήταν ολέθριο, ειδικά εάν αυτός ο κάποιος ήταν κάποια. What about the Book of Ashanti? Other you thought it could stop whoever was after me. I don't know where it is, so unless there's another other me. Να το πάλι το βιβλίο του Βυσάντη, το οποίο, παιδιά, βιβλίο του Βυσάντη αρχικά νόμιζα και εγώ ότι υπάρχει σε κάθε σύμπαν, όμως αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει αυτό το βιβλίο σε ένα σημείο έξω από το πολυσύμπαν και εκεί μπορεί ο καθένας, εάν έχει βρει τον τρόπο βέβαια, να το πάρει. We need to go find other me. Άρα οι πρωταγωνιστές μας εδώ τι σκέφτονται? Θα πάμε, σου λέει, να βρούμε τον Dr. Strange αυτού εδώ του σύμπαντος για να μας πει πού βρίσκεται η είσοδος για το βιβλίο του Βυσάντη. Όμως, παιδιά, πριν από αυτό πρέπει να φάνε και κάτι, γιατί λογικό είναι με το πολυσημαντικό ταξίδι σε κόβει λόρδα. Pizza balls. Hey, you didn't pay for that. Pizza Papa always gets paid. Ναι, ρε παιδιά, ναι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Bruce Campbell από ταινία του Sam Raimi. Έχει πάρει διαρκείας ο τύπος, τελείωσε. Μιλάμε, όποτε βρει ευκαιρία ο Sam, τσουπ, τον χώνει μέσα σε ένα project. Και να σας θυμίσω για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν πάρει και χαμπάρι, ότι παίζει και στις τρεις ταινίες Spider-Man που έχει σκηνοθετήσει ο Sam Raimi. All right, Pizza Papa, relax. She's just a kid. Relax yourself there, Dr. Strange. Ο οποίος Bruce Campbell εδώ υποδιέται τον παππού της πίτσας. Ναι, ξέρω, ακούγεται περίεργο τώρα αυτό, αλλά... Michael, stop in a few minutes? About 3 weeks. Τρεις εβδομάδες θα βαράει τον εαυτό του? Γιατί δεν τον σκότωνες καλύτερα, ρε Dr. Strange? Ρε, είσαι σίγουρο καλός στις ταινίες μας? Πω, άκουσα τη λέξη κλειδί, παιδιά. Μειωμένη τιμή. Πάμε, Strange. Ό,τι και να είναι, είναι σε προσφορά. Χτύπα το. Μία σκηνή, κυρίες και κύριοι, που εξυπηρετεί δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι γνωρίζει πράγματα ο ένας χαρακτήρας για τον άλλον, οπότε δένονται περισσότερο μεταξύ τους. Και το δεύτερο... Είναι η επίμαχη σκηνή, παιδιά. Η σκηνή που έκανε το Multiverse of Madness να απαγορευτεί σε κάποιες χώρες. Επειδή έδειχνε ότι η Αμέρικα Τσάβες έχει δύο μητέρες. Άκουσον. Βρέγει το βοσκή. Ιστορία βγαλμένη μέσα από κόμικ είναι. Με σούπερ ηρωικά όντα. Τι φοβηθήκατε ακριβώς δηλαδή? Μη δούνε δύο κοριτσάκια στο σινεμά ότι η Αμέρικα Τσάβες έχει δύο μητέρες και πούνε: Α, μαράκι, κοίτα, δύο μητέρες. Έλα να σου δώσω ένα φυλάκι. Ουρτ, αούγκανι, αούγκανι. Μετά το ποντίκι στο endgame έρχεται και ένα άλλο ζώο να αλλάξει την ροή του σύμπαντος και εδώ πιο συγκεκριμένα του πολυσύμπαντος. Αυτή τη φορά ήταν έντομο βέβαια η Μάγια η Μέλισσα, την οποία την ίδια Αμέρικα Τσάβες χέστηκε απάνω της και αμόλυσε την πρώτη της πορταλοειδή κλανιά. Η ηρωνία θα ήταν πάντα στο μέλλον, η Αμέρικα Τσάβες θα τα φτιάχνε με μελισσοκόμο. Εκεί στη Marvel, άμα έχετε λίγο χιούμορ, ξέρετε τι να κάνετε. Άμα σας έμεινε καθόλου δηλαδή και δεν το βάλω τώρα στο Love and Thunder. Αχ, ρε δόκτωρα, με σκλαβώνεις, να ξέρεις. Ελπίζω πάντως να μην φοβάται ακόμη τις μέλισσες η Αμέρικα Τσάβες, γιατί με τόσο λουλουδικό σε αυτό το σύμπαν δεν τους βλέπω καλά. Οχ, ο κόμις Δράκουλας από το Castlevania. Α, όχι, ο Strange είναι. Ήταν δηλαδή, γιατί λέει θυσιάστηκε για να νικήσει τον Thanos. Και οι υπόλοιποι σε αυτό το σύμπαν τι έκανα, πετούσα χαρτετό. Τέλος πάντων, ο Strange αυτού του σύμπαντος λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μας έχει αφήσει χρόνους. Οπότε ο άρχον του Sanctum Sanctorum σε αυτό εδώ το σύμπαν είναι ο Μόρντο, ο φιλικός Μόρντο από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. I need your help to get me through it. I'm sorry, Steve. But it is not Wanda Maximoff who threatens our reality. Ο Μόρντο αυτού του σύμπαντος λοιπόν κάνει μία κίνηση ματ και ναρκώνει τους Dr. Strange και Αμέρικα Τσάβες. Γιατί λέει ότι αυτή είναι πιο επικίνδυνη από τη Scarlet Witch. But in the fleeting time they dreamwalk,
they can do irreparable damage to the universe they invade. Εν τω μεταξύ, αυτός ο ίδιος λίγο πριν τους έλεγε για το πόσο επικίνδυνη είναι η σκοτεινή βίβλος και η Scarlet Witch που αναφέρεται μέσα της. Αλλά τώρα δεν είναι τόσο όσο ο Dr. Strange. Μπράβο, σεναριογράφη. Μπράβο, ρε λεβέντες. Η άμμος του Νισάντη που ψιθυρίζει εδώ πέρα ο Strange πριν πέσει κατάχαμα είναι ένα ξόρκι που στην ουσία δεν επιτρέπει σε οποιονδήποτε μάγο υπάρχει κοντά της να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για περίπου 3 λεπτά. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά παιδιά γιατί ήρθε η ώρα για λίγο Sam Raimi Magic. Το Multiverse of Madness για μία ακόμη φορά μετατρέπεται σε horror movie αφού η Scarlet Witch προσπαθεί να κυριαρχήσει μέσα στο σώμα μίας άλλης Wanda, στις οποίες στο σύμπαν υπάρχουν παιδιά κανονικά. Και όλο αυτό γίνεται για να φτάσουμε εδώ. Yes. Ωχ ρε, ζει! Ποια είναι αυτή ρε παιδιά, ούτε πώς τη λένε δεν ξέρουμε. Ρε εσείς, ρε ταινία, ρε παιδιά, θα μου εξηγήσει κάποιος ποια είναι αυτή. Αλλά ρε, μάθαμε όνομα, παιδιά, η Σάρα. Σάρα, τα παιδιά. Και πάπαλα, αυτή ήταν η καριέρα της Σάρα. Ρε βλαμμένη, η κοπέλα θυσιάστηκε για το καλό του πολυσύμπαντος και εμείς μάθαμε το όνομά της 5 δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. Πραγματικά νιώθω άσχημα, θα της δώσω εγώ λίγο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, Σάρα, σε ευχαριστούμε ρε ψυχάρα. Μπορεί να μην σε ξέραμε πολύ, συγκεκριμένα σε ξέραμε το πολύ 20 δευτερόλεπτα, αλλά σε ευχαριστούμε. Και πού είσαι, Marvel, την επόμενη φορά βάλε να κόψουν σκηνές για τον Dr. Strange, ρε, μην κολλώσεις. Ευχαριστώ ρε δόκτωρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε χτίσει πλέον μια άλλη σχέση. Εγώ και ο Strange. I need the Darkhold spells. You are the Sorcerer Supreme. Tell me what you know. Να πω κάτι εδώ. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε να βάλει πλαστικές λεπτομέρειες στη στολή της Scarlet Witch, αλλά σας παρακαλώ, απολύστε τον χθες. Λες και είναι αγορασμένη από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων με παιχνίδια. Τα έλεγα τζάμπο, αλλά μην κάνουμε και διαφήμιση τσάμπα. The Darkhold wants a copy. Legend speaks of a Mantu. It's there the Darkhold was transcribed. Ρε Γουαγγέλιος ρε φίλε. Η άλλη κοπελίτσα κάηκε μπροστά στη μάπα σου λίγο πριν για να χαθεί βίβλος και εσύ δίνεις λύσεις στη Scarlet Witch 2 λεπτά αργότερα. Τι να πω, πάλι κατάφερα να με βγάλουν έξω από τα ρούχα μου. Τέλος πάντων, παιδιά, η βίβλος τελικά είναι αντίγραφο. Wanda, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά και που έπιαναν τα ξόρκια, τυχερείς. Πολύ ωραία! Σε ένα βουνό λοιπόν βρίσκονται γραμμένα τα ξόρκια που υπήρχαν μέσα στη σκοτεινή βίβλο, το οποίο βουνό λέγεται Wandagor και ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα. Wanda, Wandagor, υπάρχει μία σύνδεση εδώ, αλλά όχι γιατί το Wandagor γράφεται έτσι. Στο οποίο Wandagor στα κόμικ, από ό,τι διάβασα, έχει γίνει της ανομαλίας, ε! Δαίμονες ήταν εκεί, επιστήμονες ήταν εκεί, μένανε, παλεύανε, χαμό σας λέω! Α, επίσης εκεί είχε γεννηθεί και η Wanda. Τα κόμικ, έτσι. Όχι εδώ, μην μπερδεύεστε. Οπότε, ο Δόκτορας και οι Τσάβες ξυπνάνε φυλακισμένοι μέσα σε ένα επιστημονικό εργαστήριο όπου εκεί επικεφαλής είναι η... κι άλλη, η Κριστίν. Και εννοείται ότι με το που δει Κριστίν ο Strange δεν χάνει ευκαιρία και της την πέφτει και σε αυτό το σύμπαν και τρώει τρελό άκυρο, οπότε πετάγεται ο Μόρτο για να σώσει την awkward κατάσταση και του λέει... The Illuminati will see you now. The Illuminati. Ναι, η Illuminati σε ταινία Marvel, yeah! Και μιλάμε τώρα για κάτι Illuminati, μούρια. Αλλά πριν πάμε σε αυτούς, η Wanda έφτασε στο Wandagor. They've been waiting for me. Ναι, σε περιμένανε, λέγανε θα έρθει, δεν θα έρθει. This isn't a tomb, it's a throne. Οπότε πριν από πάρα πολλά χρόνια, στην αρχαιότητα συγκεκριμένα, ο Κθόν, μια δαιμονική οντότητα, έκτισε αυτό το κάστρο, θα το λέγαμε, πάνω στο Wandagor. Και το έκτισε και για να γράψει τα ξόρκια της σκοτεινή βίβλου πάνω στους τοίχους της, αλλά και σαν θρόνο για την προφητευμένη έλευση της Scarlet Witch. Η οποία δεν θέλω να ξεχνάει κανείς πως έχει προφητευθεί ότι θα κυριαρχήσει στον κόσμο ολάκερο. Stephen Strange, you are now called before the Illuminati. Ναι, Μορντό, μας τα πες και λίγο πριν αυτά. Άντε, τελείωνε. Τι ψωνάρες είναι αυτή η Illuminati, ρε. Πέταγμα ασπίδας χωρίς κανέναν απολύτως ουσιαστικό λόγο. Μιλάμε τώρα για άλλα επίπεδα ψώνιου. Captain Carter,
First Avenger. Μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι αυτή εδώ είναι η Captain Carter από το πρώτο επεισόδιο What If, την οποία παιδιά την γουστάρω πάρα πολύ σαν χαρακτήρα, μου άρεσε που την είδα, χάρηκα, αλλά όχι έτσι. Black Agar Baltagon, keeper of the Terrigen Mists, the Inhuman King. Ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, πείτε μου μπέσα, δεν είναι λες και κάνουνε διαγωνισμό περί εργύλας εκεί μέσα, πώς είναι έτσι αυτός. Captain Marvel, Fender of the Cosmos. Ουχ, σε αυτό το σύμπαν η Captain Marvel δεν είναι η Carol Danvers, αλλά η Maria Rambo. Και αν θέλουμε να δούμε τη θετική πλευρά αυτού του γεγονότος, παιδιά, είναι ότι σε αυτό το σύμπαν τουλάχιστον δεν τρώει ανούσιο hate η Brie Larson. Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. The smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. Ρε εσείς, τι έχετε κάνει, γιατί είναι τόσο ψωνάρες οι Illuminati, τι flex είναι αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι τον Richards να είναι στο εργαστήριο κάπως έτσι. Ναι, ναι, έλα. Captain Marvel, Defender of the Cosmos. Έλα, τώρα, έλα. And the smartest man alive. Τώρα. Reed Richards of the Fantastic Four. Αλλά ας δούμε και πάλι το θετικό από όλη αυτή τη φάση, ότι δηλαδή ο Τζον Κραζίνσκι είναι και επίσημα ο Mr. Fantastic του MCU. Οπότε και αυτό δίνει μια άλλη βαρύτητα, δίνει ένα άλλο ενδιαφέρον στην καινούργια ταινία Fantastic Four που θα κυκλοφορήσει στα επόμενα χρόνια. I'm sorry, is this a joke to you? Be grateful Black Bolt doesn't engage you in conversation. Δεν ξέρω για το δόκτορα, πάντως εμείς είμαστε πολύ ευγνώμονες. Πώς είναι έτσι αυτός, ρε! Steven, your arrival here confuses and destabilizes reality. Θέλω να προσέξετε τα λόγια του Richards εδώ, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικά. An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. Okay, βρε Richards, το καταλάβαμε αυτό. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει από το ένα σύμπαν στο άλλο, γιατί θα δημιουργηθεί μια ρήξη μεταξύ των συμπάντων. Okay, το πιάσαμε. Αλλά μόνο η Strange και οι τσάβες σας πείραξαν. Ο Vulture δεν σας πείραξε! Spoiler alert σε όποιον δεν έχει δει την ταινία Morbius, αλλά στο τέλος αυτής της ταινίας, ένα post-credit scene, εμφανίζεται ο Vulture από τη γη 616 στο σύμπαν της Sony. Βέβαια, αυτό το γεγονός μπορεί να σωθεί με μια άλλη θεωρία. Εφόσον λοιπόν ο Vulture από το MCU μεταφέρθηκε στο SSU, εάν μείνει για πολύ καιρό εκεί, σύμφωνα με τη θεωρία του Mr. Fantastic, θα προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ των δύο συμπάντων. If you know what I mean. Έχω και άλλη μια θεωρία βέβαια, αλλά θα σας την πω στο τέλος του βίντεο. But it's not the Scarlet Witch that we fear. From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. Τι, από ποια εμπειρία σας, αφού Scarlet Witch είναι μόνο μία. Πώς γίνεται λοιπόν να έχετε εμπειρία και να ξέρετε ότι είναι λιγότερο επικίνδυνη από το Strange? Ρε εσείς, τι γιοτόμπαλα είναι αυτά που θέλουν να παίρνουν και τις κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις. We should tell him the truth. Professor Charles Xavier. Ναι ρε ταινία, ναι, 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 εδώ τα βρήκαμε, ναι. Αυτή ναι είναι μια σωστή παρουσίαση χαρακτήρα. Ο κύριος Patrick Stewart, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει στο ρόλο του Professor X και οι τύποι τον παρουσίαζαν παίζοντας από πίσω το κλασικό X-Men soundtrack από τη σειρά των 90s. Αυτή εδώ είναι σωστή παρουσίαση και αυτή εδώ είναι μια στιγμή παράδειγμα για το πώς πρέπει να αποδίδεται ολόσωστα το fan service. Our Strange did not die defeating Thanos. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η ταινία γενικά, εντάξει, είχε προβληματάκια, αλλά μέχρι εδώ ρε παιδί μου, σεναριακά, τα πήγαινε σχετικά καλά. Αλλά ξαφνικά από εδώ και πέρα... Καταρχάς, να πούμε ότι ο Dr. Strange της γης 838 χρησιμοποίησε τη σκοτεινή βίβλο για ονειροβασία, ό,τι κάνει δηλαδή και Wanda. Με τη διαφορά ότι εκείνος υπερέβαλε, τη χρησιμοποιούσε για πολύ καιρό, οπότε και δημιούργησε μια σύγκρουση μεταξύ δύο συμπάντων, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο σύμπαντα να εξαφανιστεί εντελώς. Αργότερο όμως, απαρνείται τη σκοτεινή βίβλο, βρίσκει το βιβλίο του Βυσάντη και με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου σκοτώνει τον Θάνος. Αλλά... But one final threat remained. Τώρα, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν είχατε άλλο tape να χρησιμοποιήσετε εκτός από αυτό. Για ποιο λόγο να αφήσετε αυτό με το voice crack του ανθρώπου. Ακούστε ξανά. But one final threat remained. Ντραπήκατε να του πείτε να το ξαναπεί άλλη μία. Τι έγινε. Πω, ακούστε τι έκαναν τα παλικάρια. Σκότωσαν τον Dr. Strange του σύμπαντός τους. Το Dr. Strange που απαρνήθηκε τη σκοτεινή βιβλό, βρήκε το βιβλίο του Βυσάντη και κέρδισε μόνος του τον Θάνος, γιατί φαίνεται κιόλας, αφού είναι ο μόνος που έχει αίματα
και είναι τέλος πάντων ταλαιπωρημένος, η άλλη είναι σε 9-5. Γιατί λέει ήταν ικανός για να κάνει πολλά κακά και δεν μπορούσε να το ρισκάρουν. Ρε είσαι τρελή ρε! Τι διάλο ακόλουθη τη Σάμου τι είναι. You're wondering what happens now. Μια απορία ρε Γουάντα, η αλήθεια είναι ότι την έχουμε. Λοιπόν παιδιά, θυμάστε μια ερώτηση που έκανα στην αρχή του βίντεο και σας είπα να τη θυμάστε. Ορίστε. When you could force America to send you to any universe you want, why take her power for your own? Ο σεναριογράφος το πήρε χαμπάρι ότι δεν βγάζει νόημα το σενάριό του περίπου στα μισά και χώσανε σφήνα αυτή τη σκηνή, αυτή την ερώτηση δηλαδή, για να μπορέσουν να το καλύψουν. Και δίνει μία εξήγηση Scarlet Witch, παιδιά, θα τρελαθείτε. Και εσείς, γιατί αυτή είναι ήδη τρελή. Γιατί αν πιστεύατε ότι η μοναδική εκπρόσωπος της σειράς What If σε αυτήν εδώ την ταινία ήταν η Captain Carter, είστε βαθιά δεκτωμένοι. Γιατί ολόκληρο το σενάριο της ταινίας στηρίζεται στην ερώτηση τι θα γινόταν αν. Rebellion, tell me, to protect them. What if they get sick? In the infinite multiverse, there's a cure for every illness. Για πες μου, αν αρρωστήσω τα παιδιά μου, τι θα κάνω εγώ κύριε? Όχι, όχι σου λέω, όχι, όχι, άστο, δεν το ρισκάρω. Θα πάω και θα σκοτώσω ένα άλλο παιδί. Για να σώσω τα δικά μου, που μπορεί να αρρωστήσουν. Μηδενικό νόημα! Και ξέρετε τι ήθελα να κάνουν εδώ, έτσι? Ο στόχος τους ήταν να κάνουν την Wanda ένα στυλ κακού τύπου Thanos. Δηλαδή, ναι μεν να είναι η κακιά της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα να συμπάσχεις και μαζί της, να της δίνεις και ένα δίκιο ρε παιδί μου. Αλλά για να το κάνεις αυτό βρε και φτε Michael Waldron σεναριογράφε, θα πρέπει το κίνητρο του κακού σου να έχει ένα λογικό νόημα και να μην στηρίζεται σε αν. Ιλουμινάτη, και αν ο Dr. Strange με αυτή τη δύναμη στραφεί εναντίον μας, τι θα κάνουμε? Θάνατος! Wanda, και αν μου αρρωστήσουν τα παιδιά, τι θα κάνω? Θάνατος ρε, σφάξε μου στο γόνατο! Scenario by Michael Waldron, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος παρεπιπτόντως έψαξα και είδε ότι έχει αναλάβει και ένα μελλοντικό Star Wars project. Να γράψει δηλαδή σενάριο γι' αυτό. Καλή τύχη! Βέβαια, επειδή δεν θέλω να αδικώ κανέναν, μπορεί να του έρθει θειαφώτιση και να κάνει καλή δουλειά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη σειρά Loki που έχει γράψει σενάριο έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά. Η Wanda λοιπόν ονειροβατεί για άλλη μια φορά, μπαίνει μέσα στο σώμα μιας εναλλακτικής Wanda, η οποία όμως αυτή τη φορά βρίσκεται στο σύμπαν στο οποίο είναι ο Dr. Strange. Τώρα το πώς έμαθε, πώς βρήκε δηλαδή σε ποιο σύμπαν είναι ο Dr. Strange, μην το ρωτάς, το έμαθε ρε, τι θες τώρα? Και πάει να πει δύο κουβέντες με τους σκοτεινιασμένους. Ε τι, πεφωτισμένους δεν τους λες? Save the girl and get to the Book of Vishanti. Charles, we cannot trust him. I believe we can. Ωραίος ο Charles, παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον ένας εκεί μέσα είναι πεφωτισμένος, κάτι είναι και αυτό. Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. Α, μπράβο ρε Charles. Πολύ ωραία λόγια, παιδιά! We will see what kind of Dr. Strange you are. Ναι ρε Strange, ναι, εμείς εδώ θα σε στηρίξουμε, σε εμπιστευόμαστε. Μην κολώνεις καθόλου. Και αν δούμε ότι αποκτήσεις πολύ δύναμη κάποια στιγμή και είσαι απειλή για μας, μην φοβάσαι καθόλου. Θα σε εξαϊλώσουμε. Α, ναι ρε, μπράβο! Πώς και δεν το είχε σκεφτεί τόση ώρα να σταματήσει. Ευχαριστούμε πολύ, εξυπνότερε άνθρωπε στο σύμπαν. I have children of my own. I understand your pain. Το είπε την απαγορευμένη φράση, παιδιά. Τη είπε, καταλαβαίνω το πόνο σου. Στα καταφύγια! I have children of my own. I understand your pain. Is their mother still alive? Yes. There will be someone left to raise them. Όχι, τούπε! Έλα, δόκτωρα, σκάστο! Nail it. Αλλά, παιδιά, ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν το βάζει κάτω, γιατί το μυαλό του κόβει. Wanda, Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. Μπράβο, Ρίτσαρντς! Και τώρα μόλις αποκάλυψες τον εχθρό, το μυστικό σου όπλο! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε, τρελέ! Μπράβο! Ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο. What mouth? Ναι, ρε, παιδιά, ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να μην έβγαζε πολύ νόημα όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτός ο πυρουνοκέφαλος άξιζε έναν τέτοιο αστείο θάνατο. Σε ευχαριστώ! Αλλά, ρε, εσείς, τώρα με εκείνα και μετά, αλλά με έπιασε μια λιγούρα. Ρε, Wanda, δεν φτιάχνεις τίποτα να φάμε. Α, η σπεσιαλιτέ της, παιδιά! Μπλε νούντουλς, καλά θα πάθετε πλάκα, ε! Φήμες λένε ότι μία μπουκιά σε κάνει εξυπνότερο. Φήμες, γιατί δεν είναι. Και η μάχη μας, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται γυναικεία υπόθεση και για κάποιο λόγο η Wanda δεν κάνει την Captain Carter και αυτή η Noodles με τη μία. Βασικά, υπάρχει λόγος. Είναι αυτός εδώ. Haven't you had enough? I could do this all day. Εντάξει, ωραίο, δεν μπορώ να πω, αλλά το μπορώ να το κάνω αυτό όλη μέρα. Ο Steve Rogers το λέει γιατί πηγάζει από όλο αυτό που είναι ο Steve Rogers, από αυτά που έχει ζήσει, από αυτό που έγινε πιο μετά.
Αυτή γιατί να το λέει? Πάλι από το Steve θα το έχει ακούσει και θα το έχει κλέψει. Α, να σου πω, Captain Carter, με κλεμμένα catchphrases δεν πας πουθενά, ε. Wanda, κόφτη. Η Wanda, παιδιά, ενώ ήδη έχει κάνει να αυτοκτονήσει ο Black Bolt, γιατί στην ουσία αυτοκτόνησε, έχει κάνει noodle στο Mr. Fantastic, τώρα κόβει στη μέση με την ίδια της την ασπίδα, την Captain Carter. Sam Raimi, σε αγαπώ, πραγματικά, σε λατρεύω και σε ευχαριστώ που έχωσες μέσα σε ένα Marvel project, έστω και αποστηρωμένα, τέτοια ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Get the hell out of my universe. Παιδιά, ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς για κάποιο λόγο αντιπαθείτε full την Brie Larson σαν Captain Marvel, πάντως εγώ την κατασυμπαθώ. Αυτήν εδώ πάλι την αντιπάθησα με τη μία. Γιατί από το πρώτο δευτερόλεπτο που έχει εμφανιστεί στην οθόνη, όλο ο σνομπάρι, στραβομουτσουνιάζει, γελάει ειρωνικά. Wanda, με τις ευλογίες μου, τι έχει τώρα το δολοφονικό μενού? Έλα μωρέ, πολύ light ήταν αυτό. Ήθελα κάτι λίγο πιο... Τέλος πάντων, τουλάχιστον ψόφιση αγώνευτη. Επίσης, μια σκηνή ολόκληρη που ήθελε, ρε παιδί μου, 5 λεπτάκια ακόμη. Ήθελε λίγο να τις αφήσεις να αναπνεύσει. Μας τα είχατε κάνει τούμπανο με τους Ιλουμινάτι τόσους μήνες πριν βγει η ταινία και οι Ιλουμινάτι σκοτώνονται σε 3 λεπτά. Ουνά μου. They're not coming back. And you just cast your vote now to kill your friends. Στο μεταξύ, ο Δόκτορας παλεύει με τον Μόρντο, τον κερδίζει, αποδρά και ο Professor X έχει μια πολύ ωραία συνάντηση με τη Wanda, ε. Και για καλησπέρα, Wanda. Του σπάει το σβέρκο στα δύο. Αχ, βρε Σαμ Ράιμι. Αχ, 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 αχ. Δείτε πώς εμφανίζεται η Wanda μέσα από τους κόκκινους καπνούς. Αλήθεια σας λέω, παιδιά, από την πρώτη φορά που είδα το Multiverse of Madness ένιωθα ότι ο Sam Raimi μπήκε μέσα στο σύμπαν της Marvel και προσπαθεί να το διαφθείρει όπως μπορεί. Και το γουστάρω αυτό απίστευτα. Στην συνέχεια, ο Δόκτορας συναντιέται με την Τσάβες και την Κριστίν, όμως ξαφνικά εμφανίζεται κι άλλος ένας. Και αυτός ο ένας είναι ο μανδύας του Dr. Strange, κυρίες και κύριοι, ο επισκευασμένος μανδύας του Dr. Strange, ο οποίος πλέον φέρει ένα μπλε μπάλωμα πάνω του, και είναι μπλε το μπάλωμα γιατί έχει χρησιμοποιηθεί κομμάτι από τον μανδύα του Strange της γης 838 που ήταν μπλε. Πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια, να την θυμάστε. Go, 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 go. Φοβερή horror sequence αυτή εδώ, παιδιά, δεν λέω, αλλά μία σκέψη με βασάνιζε και δεν μπορούσα, ούτε μπορώ δηλαδή, να την απολαύσω. Η Wanda, γιατί κουτσένει ενώ μπορεί να πετάξει? Οπα, το πιάσατε το reference. Είπαμε, παιδιά, είπαμε. Ο Sam Raimi βγάζει γούστα. Και jump scare σε Marvel ταινία. Μη σβήνει, Sam, κάνε μας να χαιστούμε πάνω μας. Open sesame. Ωραία, εντάξει, ναι, αλλά κάποιος να κλείσει την πόρτα, παιδιά. Σας κυνηγάει η Wanda. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ρε, την πόρτα ρε! Είναι απλό, παίρνεις το ρολόι από την πόρτα, την κλείνεις και κάθεσαι και διαβάζεις το βιβλίο με την ησυχία σου. Ή τουλάχιστον το παίρνεις και φεύγεις με την ησυχία σου. Αφού είστε βλάκες, καλά να πάθετε τώρα. Με συγχύζετε, αλλά εντάξει, τουλάχιστον τις ωραίες λεπτομέρειες δεν μπορώ να τις παραλείψω. Γιατί θέλω να προσέξετε τη λεπτομέρεια πως η Wanda, επειδή πριν έκανε μπάνιο στην ουσία, έχει ξεπληθεί από το πολύ αίμα, λάδι, τι ήταν αυτό το ρεσπόντο που είχε απάνω της, και έχουν μείνει μόνο οι φρέσκες πληγές που έχει στο πρόσωπο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είπαμε, λεπτομέρειες, αλλά αυτές κάνουν τη διαφορά. Η Wanda λοιπόν, a.k.a. Scarlet Witch, καίει το βιβλίο του Visanti, στέλνει στο διάολο την Christine μαζί με τον Dr. Strange, βουτάει την Chavez και την αναγκάζει να της ανοίξει ένα πόρταλ στη γη 616. Την πετάει μέσα και μπορεί να κάτσει να τους ρουφήξει την ενέργεια με την ησυχία της. Και όλα αυτά επειδή δεν κλείσανε μια κολόπορτα. Α, τώρα πετάει κανονικά η Wanda. Γιατί πριν λίγο στερνόταν, γι' αυτό το λέω. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Oh, crap. This reality collapsed in on itself.
Το τους έστειλε στο διάολο που είπα πριν, όπως καταλαβαίνετε, δεν το είπα μεταφορικά. Two realities collided. Όμως, θέλω να προσέξετε ένα πολύ ωραίο pattern που υπάρχει από την αρχή της ταινίας. Κάθε φορά που ο δόκτορας μεταφέρεται σε ένα άλλο σύμπαν, περνάει ακριβώς από το ίδιο σοκάκι με ακριβώς το ίδιο πλάνο. Αυτό λοιπόν το trick εδώ εξυπηρετεί δύο πράγματα. Πρώτον, ο θεατής που το βλέπει δεν χάνεται και ψιλοπροσανατολίζεται στο πού είναι και πού πάει κάθε φορά ο Dr. Strange, αλλά ταυτόχρονα, επειδή βλέπει το ίδιο πράγμα σε διαφορετικές εκδοχές, κάνει και πιο έντονη τη διαφορά μεταξύ των δύο συμπάντων. Είσαι φαν του Dr. Strange και ψάχνεις ένα wallpaper για το PC σου? Ο Sam Raimi φρόντισε για σένα. Ο Dr. Strange λοιπόν συναντάει μια εναλλακτική εκδοχή του, συγκεκριμένα τον Sinister Strange, ο οποίος, παιδιά, το έχει λούσει πανηγυρικά. You guard the Darkhold in this universe? Yeah, for good reason. Έχει χρησιμοποιήσει τη σκοτεινή βίβλο φούλε, έχει μεταφερθεί σε διάφορα σύμπαντα γιατί έψαχνε, λέει, ένα σύμπαν όπου αυτός και η Κριστίν τελικά καταλήγουν μαζί. Αλλά δεν βρήκε, οπότε σου λέει, γιατί να ζουν αυτοί οι Dr. Strange, θα τους σκοτώσω. The Darkhold exacts a heavy toll. Το βλέπεις με πόσο σοβαρό ύφος σε κοιτάει, ε! Μέχρι έβγαλε και τρίτο μάτι για να σου δείξει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Κακό τρίτο CGI μάτι με, τρομακτικό δε. I'll let you use the Darkhold if you give me your Christine. Και να στη δώσει βρε και αυτή την Christine, τι να την κάνεις? Εσύ δεν είπες ότι έψαχνες σε όλα τα σύμπαντα και δεν βρήκες κανένα που εσύ και η Christine καταλήγετε μαζί? Ρε με κάτι ανώμαλος που κυκλοφορούν στο πολυσύμπαν. Και τώρα θέλω να ετοιμαστείτε όλοι, θέλω να τρίψετε τα ματάκια σας για να δείτε καλά την σκηνή που έσωσε μια ολόκληρη ταινία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το παράπονό μου με τις σύγχρονες ταινίες Marvel και νομίζω πως γενικά με τις σύγχρονες ταινίες είναι πως δεν έχουν κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο να προσφέρουν. Νιώθεις ότι τις έχεις ξαναδεί 100 φορές. Λοιπόν, αυτή εδώ η σκηνή βγάζει εκτός από αυτή την κατηγορία το Multiverse of Madness. Και αν το καλοσκεφτείτε, παιδιά, είναι ειρωνικό να βλέπεις μια τέτοια φρέσκια ιδέα από έναν μεγάλο ηλικία σκηνοθέτη και οι νέοι ηλικία σκηνοθέτες να βγάζουν ταινίες που έχεις χιλιοδεί. Η μάχη με τις μουσικές νότες, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε από τα υπέροχα μυαλά των Sam Raimi, Danny Elfman και Kevin Feige. Ο Raimi δηλαδή είχε την αρχική ιδέα για αυτή τη σκηνή, την γύρισε, την έστειλε στον Elfman, αυτός πειραματιζόταν για πολύ καιρό με διάφορες μουσικές πίσω από αυτήν, ώσπου μία μέρα πηγαίνει ο παραγωγός της Marvel, ο Kevin Feige, και τους λέει, γιατί απλά δεν το κάνουμε μία μάχη Beethoven και Bach, και αυτό ακριβώς έγινε. Σε αυτή τη σκηνή λοιπόν, ο Dr. Strange επιτίθεται με νότες από την 5η συμφωνία του Beethoven και ο Sinister Strange αντεπιτίθεται χρησιμοποιώντας νότες από την συμφωνία στο Kata and Fugue του Bach. Δύο καθόλου τυχαίες επιλογές, αφού η 5η συμφωνία του Beethoven εκφράζει την μεγαλοπρέπεια που ταιριάζει γάντι στο Dr. Strange, ενώ αυτή του Bach αποπνέει την κλασική μελωδία των horror ταινιών που από μια τέτοια μοιάζει να είναι βγαλμένος ο Sinister Strange. Πραγματικά χαίρομαι, νιώθω πολύ τυχερός που πήγα και είδα στο σινεμά το Multiverse of Madness μόνο και μόνο για αυτήν εδώ τη σκηνή και πήγα δύο φορές μόνο για να την ξαναδώ. Μπράβο σας, μιλάμε, ζήλεψα το Sinister Strange που έχει τρία μάτια, έτσι, τόσα χρειάζονται για να την απολαύσεις. Μη φωνάζεις εσύ καθόλου, ε! Ξόφαλτσα τη γλίτωσε από το ματάκια. Κολόφαρδι. Ο Wong όμως ανασταίνεται μαγικά, παρόλο που λίγο πριν έπεσε ελεύθερη πτώση από 100.000 μέτρα, τέλος πάντων το προσπερνάμε, και σιγά σιγά, παιδιά, οδεύουμε προς την τελική μάχη. Στην οποία τελική μας μάχη, παιδιά, ο πρωταγωνιστής μας είναι πτώμα. Όχι, δεν είναι κουρασμένος, όντως είναι πτώμα. Βρώμησε Sam Raimi παντού! Βρώμησε όλα σαν δουλειάς! Θα το ξαναπώ!
Αχ, μωρή κουφάλα, Σαμ Ρέιμι. Αχ! Ο Dr. Strange, λοιπόν, ονειροβατεί μέσα στο νεκρό σώμα που είχε μείνει στην γη 616 από την αρχή της ταινίας. Το οποίο όμως, επειδή είναι παράνομο, του την πέφτουν οι ψυχές των καταραμένων και του λένε: Κύριε, έχετε δίπλωμα για πολύ συμπαντική ονειροβασία. Όχι, τους λέει κύριος, μέσα του λένε, μέσα με τη μία. Βέβαια, δεν είχαν υπολογίσει στη δύναμη της αγάπης. Και αφού το soundtrack της ταινίας μας μετατρέπεται σε rock opera, γενικά όταν η φάση είχε να κάνει με ονειροβασία στην ταινία, εκεί πήγαινε το soundtrack, ο Strange κάνει Pimp My Ride με τις ψυχές των καταραμένων, τις οποίες μετατρέπει σε μπέρτα, πετάει και πηγαίνει για να αντιμετωπίσει face to face την κόκκινη μάγισσα. Τέλος πάντων, προσπερνάμε την αποτυχημένη αυτή δήλωση, γιατί γενικά η όλη υπόλοιπη φάση είναι πολύ cool. Ρούφα μωρή ψυχή να έχεις, της λέει. Μας έχεις βγάλει τόση ώρα τη δική μας, οπότε ρούφα τώρα ψυχή να έχεις. Άντε πάλι με τη δύναμη της Αμερικά Τσάβες. Ρε εσείς, αυτή την απορία την είχα και από την αρχή της ταινίας που πάλι το ίδιο έγινε. Άντε και την παίρνουν τη ρημάδα τη δύναμη της Αμερικά Τσάβες. Να την κάνουν τι, αφού τους έχει για πλάκα η Scarlet Witch. Πάλι θα τους σκοτώσει και θα την πάρει. Ρε είστε βλάκες. Ε, ναι, το έχει συνηθίσει πλέον η κοπέλα. Σου λέει, έλα, πάρτε μου τη δύναμη να τελειώνουμε. Μου τα έχετε κάνει τούμπανο εδώ και δύο ώρες. Ανέρε, πώς δεν το είχα σκεφτεί τόση ώρα αυτό η Αμέρικα. Μπράβο, ρε Strange, σοφά λόγια. Yes, you can. Α, ναι ρε, πώς δεν το είχα σκεφτεί πάλι, λέει η Αμέρικα Τσάβες. Μπορώ να ελέγξουν τη δύναμή μου. Ρε Strange, τόσο σοφός πια. Ας τα διάλο, δεν σε μπορώ πια. Αυτό είναι. Λεβέντισα. Και με αυτόν τον αριστουργηματικό, θα έλεγα, σεναριακό τρόπο, παιδιά, η Αμέρικα Τσάβες πλέον μπορεί και ελέγχει τις δυνάμεις της. Αυτά που γίνονται σε αυτή την ταινία, παιδιά, μου θυμίζουν το meme, το πασίγνωστο meme που λέει ο άλλος: Είμαι αγχωμένος πολύ, ε. Έλα ρε, μην αγχώνεσαι. Αχ, σε ευχαριστώ, ε. Δεν το είχα σκεφτεί να μην αγχωθώ. Καλέ με γενικά, καλέ. Βρήκε το βοσκί, βάλατε τη Γουάντα να κρέμεται στο χείλος του κρεμού και από κάτω να έχει λάβα. Γιατί, για να φοβηθούμε μην πέσει, αφού πετάει! Και ευτυχώς, παιδιά, μετά από μια χάλια ιδέα, περνάμε σε μια καλή. Η Τσάβες ανοίγει πύλη για το σύμπαν όπου η Scarlet Witch ήθελε να πάρει τη θέση της εκεί Wanda για να είναι αυτή η μάνα των παιδιών και για να καταλάβει το πόσο ανούσιο είναι αυτό που θέλει να κάνει. Get away from me. Και ετοιμαστείτε, παιδιά, για μια σκηνή που θα λυγίσει ακόμη και τα σίδερα. Πω, δεν φαντάζεστε τα λόγια που θα πει μια Wanda στην άλλη τώρα. Ακούστε. Πω! Τι είπε ρε, τι είπε γυναίκα. Μιλάμε τα λόγια σου με τρύπησα στην καρδιά, ε. Μια τρυπανά έχω με το συμπάθειο. Να ξέρεις ότι θα τα αγαπούν. No shit, Sherlock. Ταιριάζει και με τον ηθοποιό. Αντί να της πει ένα θα τα αγαπάω και για τις δυο μας, ή να της πει το κλασικό πλέον από το WandaVision, το η οικογένεια είναι για πάντα, μπορούσαν σε αυτήν εδώ τη σκηνή να βάλουν λόγια που θα μείνουν στην ιστορία του MCU, γιατί η ιδέα είναι απίστευτα καλή και βάλανε αυτό το πράγμα. Οπότε η Τσάβες ανοίγει ένα πόρταλ, παίρνει το Wong και ξεκουμπίζονται και η Scarlet Witch, η οποία είναι συντετριμένη από το τίποτα που της είπε πριν η άλλη Wanda, αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή της. Και εννοείται ότι θα πάρει μαζί και όλο το WandaGore και κατ' επέκταση όλες τις σκοτεινές βίβλους από όλα τα σύμπαντα. Και η τελική μάχη είναι το τρίτο σημείο που ήθελε 5 λεπτάκια τουλάχιστον ακόμη. Άρα 5 λεπτάκια εδώ, 5 λεπτάκια στους Illuminati, 5 λεπτάκια στην σκηνή όπου η Scarlet Witch κάνει invasion στο Καμαρτάζ. Ένα τεταρτάκι ακόμη θα έσωνε την ταινία. Και να μην την έσωνε που λέει ο λόγος, σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετική. Όμως δεν θέλω να ξεχνιέστε, γιατί έχουμε και ένα love story να κλείσουμε. I love you. I love you in every universe. I
I get scared. Ξέρετε κάτι, ωραία φάση αυτή, δεν λέω. Αλλά ρε παιδιά, εδώ και 2 ώρες. Γιατί συμπεριφερόμαστε λες και η Κριστίν της κανονικής γης έχει πεθάνει. Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση να το καταλάβω ότι ο Dr. Strange είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος, ότι βλέπει την άλλη Κριστίν και τρελαίνεται και θέλει πώς και πώς να την κάνει δική του. Αλλά η δική του η Κριστίν, η κανονική, ζει και βασιλεύει. Άρα, λέω εγώ τώρα, Strange, αντί να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μια Κριστίν από άλλο σύμπαν, δεν πιάνεις τη δική σου να της μιλήσεις. Ναι, ας είναι και παντρεμένη, το είπα. Αχ, και όλα καλά, παιδιά! Κάθε κατεργάρι στο σύμπαν του. Η Αμέρικα Τσάβες καταλήγει μαθήτρια στο Καμαρτάζ και ο Dr. Strange ευχαριστιέται τα δευτερόλεπτα φυσιολογικής ζωής που έχει γιατί. Το κακό CGI μάτι επιστρέφει λοιπόν και από ό,τι φαίνεται θα μας συντροφεύει και κάθε φορά που θα βλέπουμε τον Dr. Strange στη μεγάλη οθόνη από εδώ και πέρα, παιδιά. Dr. Strange, you caused an incursion and we're gonna fix it. Πω! Και η Charlize Theron στο MCU. Τι flex είναι αυτό ρε Disney. Μιλάμε, τους έχει αγοράσει όλους. Σε λίγο δεν θα έχει άλλους να αγοράσει και θα ανασταίνει νεκρούς ηθοποιούς και θα τους βάζει να παίζουν σε ταινίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή για να σας πω τη δεύτερη θεωρία μου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να πούμε ότι η Charlize Theron εδώ υποδίεται την Clea, την Sorcerer Supreme του Dark Dimension που διοικείται από τον Dormammu. Η Clea εδώ λέει στον Dr. Strange ότι έχει δημιουργήσει μία εισδρομή από τις περατζάδες που έκανε στο Multiverse, οπότε πρέπει να τη διορθώσουν. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν εννοείται ότι δημιουργήθηκε, όπως προείπα, από τις περατζάδες που έκανε ο Dr. Strange, αλλά υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που ακόμη βρίσκεται σε άλλο σύμπαν. Και αυτός ο οργανισμός, παιδιά, είναι ο μανδύας του Dr. Strange. Ο επισκευασμένος μανδύας. Και αυτό γιατί, παιδιά, κουβαλάει πάνω του ένα κομμάτι από τον μανδύα του Strange από τη γη 838. Και επειδή ο μανδύας θεωρείται ζωντανός και νοήμων οργανισμός, η σύγκρουση μεταξύ του σύμπαντος 616 και 838 είναι αναπόφευκτη. Unless you're afraid. Ποιος να βοηθεί ρε, πας καλά, ο δόκτωρας. Εκεί πέρα έχει πάει και μόνος του, τώρα με παρέα θα κολλώσει. It's over. Και ναι, το Multiverse of Madness τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Και η φράση που χαρακτηρίζει απόλυτα το Multiverse of Madness, παιδιά, είναι το μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Γιατί αυτό το concept με αυτό το σκηνοθέτη είχε την ευκαιρία να μείνει στην σουπερηρωική κινηματογραφική ιστορία και ίσως όχι μόνο. Λίγο παραπάνω λάσκα να είχε αφήσει τα λουριά η Marvel στο Sam Raimi και τώρα θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά. Τώρα όμως το Multiverse of Madness δυστυχώς είναι μία ακόμη μέτρια προς καλή, τέλος πάντων αυτό είναι στην προσωπική κρίση του καθενός, ταινία Marvel. Ναι μεν, είχε κάποιες ωραίες πινελιές μέσα και κάποιες από αυτές χρήζουν ρε παιδί μου ιδιαίτερης προσοχής, αλλά ο γενικός πίνακας κάπου χάλασε. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά τα project της Marvel από το Endgame και μετά, παιδιά, έχουν θέμα. Και το χειρότερο είναι πως το θέμα που έχουν δεν γίνεται κατά λάθος, αλλά είναι εσκεμμένο και λέγεται αλλαγή κατεύθυνσης. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για ένα άλλο βίντεο, δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ πέρα. Από σας, όπως πάντα, θέλω την άποψή σας για το Multiverse of Madness κάτω στα σχόλια για να συνεχιστεί η συζητησούλα όπως πάντα. Γράψτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα θέλατε να προσθεθεί ακόμα, τι σας έλειψε από αυτό. Γενικά ρε παιδί μου, να γίνει έτσι νταβαντούρι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.